Πόσο πήγαινε, μήπως πρέπει να είναι μεταξύ. Μπορεί να πηγαίνει με πίσω πέντε. Και εγώ 55. Γιατί ένα γενικό στα κάτω από τον κύριο Νομάρχη, παράλληλα που καθιερεύει για τη βοήθεια και τη συνεργασία του για την τέλεση αυτής της εκδήλωσης σήμερα. Επίσης, να ευχαριστήσω και την παρουσία του, εκτός από τον κύριο Νομάρχη και τον δήμαρχό μας, τον δήμαρχο Πύργου, τον κύριο Μάκη Παρασκευόπουλο. Για τον απαταχό ελληνισμό. Το δράμα που έζησε ο Ποντιακός Ελληνισμός είναι ένα γεγονός. Η υλοποίηση του σχεδίου ολοκληρωτικού ξεριζωμού των ποντίων από τις πατροπολικές ουσίες είναι και αυτό ένα γεγονός. Οι 353.000 φαγιαστέντες και αυτό είναι ένα γεγονός. Αυτή είναι η ιστορία, αυτή είναι η ζωντανή πραγματικότητα. Αυτός είναι ο ιστορικός απολογισμός και δεν επιδέχεται καμιά αμφισβήτηση. Η αλήθεια δεν πρέπει να τρομάζει κανέναν, γιατί η αλήθεια δεν πρέπει να κρύβεται ποτέ πίσω από οποιαδήποτε σκοτεινότητα. Η ιστορία φωτίζει και διδάσκει. Κυρίες και κύριοι, για ένα δυναμικό κομμάτι του ελληνισμού όπως είναι η Πόντη, επί πολλές δεκαετίες υπήρξε λύθη, άγνοια, ιστορική παραχάραξη, μια οργανωμένη προσπάθεια απόκρυψης της μνήμης. Όλη η διαδρομή του από το μύθο στην πραγματικότητα, από τον Ιάσονα και τον Χρυσόμαλο Δέρας, το ταξίδι του Ηρακλή στον Εύξηνα, την περιπλάνηση του Οδυσσέα στη χώρα των Κυμμερίων, τον γεωγράφο Στράβωνα, τον Διογένεια Ξινόπη, την αδικία τη Μιλήθη, την αυτοκρατορία τη Τραπεζούντα, μέχρι τον Μητροπολίτη Χρύσανθο, τον Σαντέο Καπετάν Ευκύρη, τα τάγματα εργασία και τι λευκέ πορείε, τη γενεκτονία από τον Μουσταφά Κεμάλ, το πέρασμα στη Σοβιετική Ένωση και την εκεί γενοκτονία,
αποσιωπήθηκε, παραχαράκτηκε, έμεινε μια μικρή παράγραφο στην επίσημη ιστορία. Ο ποντιακός ελληνισμός απέδειξε μέσα από την ιστορική του διαδρομή ότι κρατούσε πάντα ψηλά τη σημαία του έθνους. Είναι αξιοσημείωτη η συνοχή και η ανθεκτικότητα που επέδειξαν οι πρόγονοί σας, οι πρόγονοί μας, τα αδέρφια μας. Κατόρθωσαν να διατηρήσουν άσβεστη την ελληνική γλώσσα και την εθνική του συνείδηση, αλλά και να διαφυλάξουν σαν κόρη οφθαλμού την ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Κατόρθωσαν να επιδείξουν ένα αξιόμαχο δημογραφικό δυναμισμό που τους επέτρεψε να επεκταθούν και στις περιοχές του Καυκάσου και της Κρυμαίας και να αναπτύξουν μια σημαντική εκπαιδευτική και πολιτιστική δραστηριότητα. Η οικονομική και πολιτιστική άνθηση των Ελλήνων του πόλου ήταν αξιοσύνητη και αξιέπαινη. Ο ποντιακός ελληνισμός κυριάρχησε με την προκοπή του. Δημιούργησε με την εργατικότητα και τη συνεπειά του και μεγαλούργησε με το φρόνημα και την παιδεία του. Η οδύσσια που έζησαν οι Έλληνες του πόλου δεν έκαψε το φρόνημα και την αγωνιστικότητά του. Το μαρτυρικό ταξίδι της προσφυγιάς δεν τους γονάτισε. Παρά τις πληγές που άφησαν τα τραγικά γεγονότα στην ψυχή και το μυαλό όλων, ο ποντιακός ελληνισμός κατάφερε από την πρώτη στιγμή να δημιουργήσει και να προσφέρει στη νέα πατρίδα. Οι Έλληνες του πόλου μετέφεραν στη μητέρα Ελλάδα τις μακραίνες παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα των ιδιαίτερων πατρίδων τους, μεταλαμβαδεύοντας στις νέες γενιές τις πατρογονικές αξίες. Οι νεότεροι έγιναν άξιες συνεχιστές μιας ανεκτήμητης πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία σφυριλάτησε όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων του ποντιακού ελληνισμού. Δεν είναι υπερβολή, αλλά παροχή της ιστορίας. Η Ελλάδα και ο ελληνισμός θα ήταν φτωχότεροι πολύ τους πόντους. Η διαδρομή και η προσφορά του ποντιακού ελληνισμού είναι πολύτιμη παρακαταθήκη για όλους τους Έλληνες. Είναι ο φάρος που μας οδηγεί στο μέλλον με σιγουριά και προοπτική. Γιατί κουβαλά αξίες και ιδανικά αναδύοντα στον χρόνο. Σφυριλατεί την ενότητα του έθνους και μας γεμίζει εθνική υπερηφάνεια. Κυρίες και κύριοι, η 19η Μαΐου είναι η μέρα που καταδεικνύει σε όλους μας ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το παρελθόν. Μόνο μέσα από τη γνώση του θα φτιάξουμε το παρόν μας και θα προετοιμάσουμε το μέλλον μας με ελπίδα και σιγουριά. Χωρίς φανατισμούς, χωρίς μυσαλλοδοξίες, αλλά με όραμα και προοπτική. Σε αυτό το μέλλον που χτίζουμε, πάνω στα θεμέλια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, η συνεισφορά του ποντιακού ελληνισμού είναι τεράστια. Είναι λαμπρό παράδειγμα της επιμονής, της αποφασιστικότητας, της προκοπής και της αντοχής ενός λαού που διαθέτει ανεκτήμητη πολιτιστική κληρονομία, δημιουργικό και αδάμαστο πνεύμα. Η 19η Μαΐου μας είναι πάντα η καθαρή δυνατή φωνή που θα θυμίζει το χρέος. Σε αυτούς που έφυγαν και σε αυτούς που μένουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να παρακαλέσουμε τον Δήμαρχο της πόλης μας να πάρει το λόγο. Κύριε Νομάρχα, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν δύο τρόποι να δει κανείς την ιστορία. Ο ένας τρόπος είναι να δει το γεγονός. Αυτό δηλαδή που τιμά μια συγκεκριμένη επέτειο. Ο άλλος τρόπος είναι να δει αυτά που βρίσκονται πίσω από το γεγονός. Θεωρώ ότι η ιστορία είναι το δεύτερο. Είναι η ιστορική γνώση. Και έτσι όταν καλούμαστε να γιορτάσουμε μια επέτειο, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να γνωρίσουμε όσο πιο βαθιά γίνεται αυτά που υπήρξαν πίσω από τα γεγονότα. Γιατί συνήθως με τις επαιτίους αυτό που πετυχαίνει η κυρίαρχη ιστορία ή όπως λέγαμε παλιά η καθιστική ιστορία ήταν να κρύβει την ιστορία. Έτσι λοιπόν έχει ιδιαίτερη σημασία όταν τιμάμε ένα γεγονός πέρα από το γεγονός αυτό καθεαυτό, και σήμερα το γεγονός είναι η σφαγή, η γενοκτονία, ο αφανισμός, η απώλεια, ο πόνος, η λύπη. Πίσω λοιπόν από αυτό το γεγονός υπάρχουν τα ιστορικά γεγονότα που καλούμαστε
στη σημερινή εποχή να μάθουμε ή τουλάχιστον να διατηρήσουμε στη μνήμη μας. Γιατί έτσι θα μπορούμε να μετατρέψουμε κάθε φορά την ιστορία σε γνώση για να μπορούμε να σχεδιάζουμε σταθερά και σίγουρα το μέλλον. Η γενοκτονία των ποντίων, το γεγονός που χρόνια και χρόνια αποσιωπήθηκε, άλλοτε ηθελημένα και άλλοτε αθέλητα, ή αν θέλετε άλλοτε ηθελημένα και άλλοτε αναγκαστικά. Σήμερα είναι ένα γεγονός που ακόμα στην διάρκεια του αιώνα ζητάει τη δικαιοσύνη. Οι Αρμένοι δικαιώθηκαν, αν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη, όταν απλά αναγνωρίστηκε η γενοκτονία. Οι Πόντιοι ζητάνε τη δικαίωσή τους, ζητάνε απλά να αναγνωριστεί η γενοκτονία. Αλλά πίσω από αυτό το γεγονός της γενοκτονίας, εμείς οι σημερινοί Έλληνες έχουμε καθήκον να γνωρίζουμε τα πραγματικά γεγονότα που οδήγησαν σε αυτό το γεγονός και να το βλέπουμε σαν ιστορικό γεγονός αποφορτισμένο από τον πόνο, τη λύπη και το μίσος ενδεχομένως που γεννάει το γεγονός. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ζούμε σήμερα το 2007 σε μια Ευρώπη όπου η Τουρκία χτυπάει την πόρτα της και όπου και οι Πόντιοι, όπως μια σειρά άλλοι λαοί που πόνεσαν και σφαγιάστηκαν από την Τουρκία, σήμερα συζητούν ότι ενδεχόμενα η είσοδός της θα είναι καλό για ολόκληρη την Ευρώπη και πιο πολύ καλό για τους γειτονές της. Έτσι λοιπόν έχει ιδιαίτερη σημασία να μπορούμε να μελετάμε την ιστορία αποφορτισμένη από το μίσος και τον πόνο που γέννησε το γεγονός που τιμούμε. Να είστε καλά. Τώρα, να περάσουμε και να δούμε ιστορικά ντοκουμέντα από την περίοδο 1916 και 12. Το θέμα της γενοκτονίας θα μπορούσε να το δώσει κάποιος πάρα πολλές διαστάσεις και να στηρίξει μια ομιλία του σε πάρα πολλά γεγονότα, αρχίζοντας είτε από το ιστορικό ή πηγαίνοντας στο γεωπολιτικό και το τι διαμείφθηκε και τι διαμείβεται σε αυτές τις περιοχές και γενικά στον τουρκικό χώρο. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω ένα παζλ όσο μπορώ πιο απλοϊκό για να δώσω τη διάσταση της γενοκτονίας αφενός σαν ενός πραγματικού γεγονότος της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού και αφετέρου να σας πω ορισμένα στοιχεία αυτά που σήμερα διαμείβονται στην περιοχή εκεί και τον ιστορικό πόντο. Από πολλές πηγές, ιστορικές πηγές, μαρτυρείται η παρουσία των ποντίων στη Μικρά Ασία, στα παράλια του εύξηνου πόντου από τη Συνόπη στα δυτικά μέχρι τον Όφη στα ανατολικά. Και πρέπει να σας πω ότι επειδή εγώ έχω πάει πάρα πολλές φορές στον ιστορικό πόντο και τον έχω περπατήσει βήμα-βήμα, η περιοχή του Όφη, όπου υπάρχουν 74 χωριά, ανοιγεί ποντιακά χωριά, όπου μιλάνε ποντιακά μόνο και τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν πρόβλημα να πάνε στο σχολείο, γιατί μέχρι τα 5-6 τους χρόνια μιλάνε ποντιακά και ξαφνικά βρίσκονται πρέπει να μιλήσουν τουρκικά. Και για να προκαταλάβω ορισμένους, ίσως το θεωρούσουν κατ' υπερβολή ένα γεγονός. Πρέπει να γνωρίζετε ότι στον ιστορικό πόντο έχουν μείνει αδέρφια μας πόντι, πρόγονοί μας, πολύ περισσότεροι από ό,τι μπορείτε να διανοηθείτε. Εγώ τους έχω συναντήσει στη Γερμανία, τους έχω συναντήσει και σε άλλες χώρες και βέβαια στον ιστορικό πόντο υπερβαίνουν κατά τις εκτιμήσεις και τους μέτρους υπολογισμούς κάποιων τα 2 με 2,5 εκατομμύρια.
Η παρουσία λοιπόν του Ποντιακού Ελληνισμού που χρονολογείται από τις αρχές της πρώτης χιλιετίας π.Χ. Η ύπαρξή του σε αυτήν παίρνει πολλές φορές αυτόνομη πολιτική κρατική μορφή, είτε με αυτήν της πόλης κράτους της αρχαίας κλασικής περίοδους, τη μορφή του κράτους χώρου της ελληνιστικής περίοδου με τους μυθριδάτες βασιλείς του Πόντου, την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας από το 1204 μέχρι το 1461, οπότε αρχίζει η βάρβαρη Οθωμανική κατοχή. Το Οθωμανικό καθεστώς, διαμέσου συστηματικά επεξεργασμένων πολιτικών, υπέβαλε τον Ποντιακό λαό σε συνθήκες διαβίωσης τέτοιες που έθεσαν σε κίνδυνο, αλλίωσαν την ταυτότητά του και διέσπασαν την ενότητά του. Συνθήκες που αποτελούσαν σταθερά αίτια συνεχούς φυγής εξόδου από τον Πόντο ή αναζήτησης ασφάλειας καταφυγίου στην ορεινή ενδοχώρα. Η φυγή αυτή οδήγησε στον σχηματισμό ποντιακών κοινοτήτων και παροικιών στη Δυτική Ευρώπη και την Ρωσία. Η μεγάλη όμως έξοδος των Ελλήνων του Πόντου προς τον εργατικό χώρο, τον Κάφκασο και τη Ρωσία, την Ευρώπη και την Αμερική, ο μετασχηματισμός τελικά του ποντιακού λαού σε ένα λαό προσφύγων και της διασποράς είχε την αιτία γέννησή της στα γεγονότα της δραματικής περίοδου των διωγμών, της γενοκτονίας και του ξεριζωμού από το 1916 έως το 1923-24. Και για όσους δεν είναι Πόντιοι, για όσους συνέλληνες βρίσκονται στην αίθουσα, ήθελα να πω το εξής. Το κομμάτι του ελληνισμού, οι Πόντιοι, το οποίο πληθυσμιακά είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνισμού, ίσως επειδή δεν έχει αναφορά σε ένα γεωγραφικό τόπο, να πούμε ότι εμείς καταγόμαστε από τον Πύργο ή είμαστε από την Πελοπόννησο σε μια ευρωπαϊκή διάσταση ή Κρήτες, είναι διασκορπισμένο σε όλη την Ελλάδα και φυσικά σε όλη την Ιθύλιο και γι' αυτό ίσως υπάρχει πάντοτε ο διακαής πόδος όπου βρίσκονται 100 πόντι, όπως έκανε εδώ η πρόεδρος σας, ιδρύεται ένα σωματείο ακριβώς για να κρατήσει τις ρίζες του, γιατί μέσα μας υπάρχουν αυτά τα πολυσχηδή βιώματα του πόνου, της αγωνίας, να κρατήσουμε τα ήδη και τα έθιμά μας. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλά σωματεία τα οποία προοδεύουν. Βλέπω το φίλο μου τον Βασίλη, τον πρόεδρο της Πάτρας εδώ και σκέφτομαι πόσα χρόνια τον ξέρω και πόσο έχει δουλέψει για αυτό το σύλλογο. Εύχομαι, πρόεδρε, πολύ σύντομα να φτάσετε στο επίπεδο. Είμαι βέβαιος γι' αυτό, με την πολύ καλή αρχή που κάνετε και την βοήθεια που θα έχετε από τους άλλους εδώ. Τι είναι όμως και πώς προσδιορίζεται μια γενοκτονία? Στη μακραίωνη πορεία της ιστορίας του ανθρώπινου γένους, σημειώθηκαν αρκετές φορές περιπτώσεις οδικής συμμετοχής εξόδωσης εθνικών, φυλετικών ή θρησκευτικών ομάδων, πράξεις που έμειναν κατά κανόνα ατιμόρυβες. Έπρεπε όμως να περάσουν πολλοί αιώνες για να οριμάσει στα μέλη της κοινωνίας των Εθνών το 1946 η σκέψη, αλλά και η απόφαση να παίρνουν από τη μέρα εκείνη και πέρα προληπτικά μέτρα ή να καταδικάζουν τέτοιου είδους απάνθρωπες πράξεις. Αφορμή για τη συνολική αντιμετώπιση του θέματος έδωσαν τα θρησκευτικά εγκλήματα που διέπραξαν σε βάρος των Εβραίων κυρίως, αλλά και των άλλων ευρωπαϊκών λαών, τα οργανωμένα μέλη της Εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας. Αυτήν την περίοδο καθιερώνεται και ο λογισμός γενοκτονία. Έχω την υποψία ότι το όνομα Ραφαήλ Λέμκιν μάλλον δεν λέει και πολλά στους περισσότερους από εμάς, θα έλεγε, γιατί και εγώ εκ των πραγμάτων ανακάστηκα και τον γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Σε αυτόν ως πόσο το Πολωνοεβραίο καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αμερικανικού Πανεπιστημίου του Yale οφείλουμε τη λέξη γενοκτονία, genocide, όπως λέγεται στα αγγλικά. Με αυτήν ο Λέμκιν θέλησε να περιγράψει το 1944 τη συστηματική προσπάθεια εξόντωσης ενός λαού σαν αυτή που είχε υποστεί πρόσφατα το δικό του έθνος και χωρίς ίσως να έχει συνειδηθεί και ο ίδιος, αντιληφθεί και ο ίδιος τις συνέπειες αυτής της τακτικής ακροβασίας που αυτός προσπαθούσε να προσδώσει στο γεγονός αυτό καθ' αυτό, έδωσε στην επιστήμη του δικαίου την δυνατότητα να ορίσει με ακρίβεια μια μορφή κρατικής συμπεριφοράς που χαρακτήριζε περισσότερο ίσως από οποιοδήποτε άλλο, από οποιαδήποτε άλλη την ιστορία του αιώνα που αφήσαμε πίσω μας. Ο όρος γενοκτονία χρησιμοποιήθηκε το 1945 στη δίκη της Νερεμβέργης για τους εγκληματίες του πολέμου και σημαίνει την μεθοδική εξολόθρευση, ολική ή μερική, μιας εθνικής φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. Για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, τίθενται αυτούσια τα πρώτα τέσσερα άρθρα της Σύμβασης για την πρόληψη και καταστολή του εκτύλματος της γενοκτονίας, όπως ακριβώς ψηφίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 9 Δεκάτου του 1948. Η Ελλάδα υπέγραψε τη σύμβαση αυτή στις 19 Δεκάτου του 1949
που κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 3091 του 1954. Λέει λοιπόν το πρώτο άρθρο έτσι όπως καταγράφηκε στα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών. Τα συμβαλλόμενα μέλη επιβεβαιούν ότι η γενοκτονία συντελούμενη είτε εν καιρό ειρήνης είτε εν καιρό πολέμου την χάνει έγκλημα διεθνούς δικαίου και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προλάβουν και να τιμωρήσουν τούτο. Άρθρο δεύτερο. Εις την παρούσα σύμβαση, ως γενοκτονία νοείται η αδίποτε εκ των κατωτέρων πράξεων ενεργουμένων με την πρόθεση ολικής ημερικής καταστροφής ομάδος εθνικής, εθνολογικής, κυριαρχικής ή θρησκευτικής ως τιάφτης φόνος των μελών της ομάδος, σοβαρά βλάβη της σωματικής ή διαλογικής ακεραιότητας των μελών της ομάδος, εκ προθέσεων υποβολή της ομάδος οι συνθήκες διαβιώσεως δυναμένας να επιφέρουν την πλήρη ή την μερική σωματική καταστροφή αυτής, μέτρα αποβλέποντα στην παρεμπόδιση της γενέσεως του κόλπου ορισμένες ομάδες, αναγκαστική μεταφορά παιδών μιας ομάδας σε εφέραν ομάδα. Άρθρο τρίτο. Θα τιμωρούνται οι πράξεις αυτές, οι πράξεις της γενοκτονίας. Θα τιμωρούνται η γενοκτονία, οι συνεννόησεις προς διενέργεια γενοκτονίας, η άμεσος και δημόσια προτροπή προς διενέργεια γενοκτονίας, η απόπειρα γενοκτονίας, η συνέργεια στην γενοκτονία. Άρθρο 4. Τα άτομα τα διενεργήσαν τα γενοκτονία ή μία ή οτιδήποτε εκ των άλλων πράξεων των απαριθμωμένων στο άρθρο 3 θα τιμωρώνται είτε είναι κυβερνώντες, είτε υπάλληλοι, είτε ιδιώτες. Ωστόσο, θα ήταν λάθος αν περιορίζαν την εμπέλεια της ενίας της γενοκτονίας στα όρια της νομικής επιστήμης. Η γενοκτονία εμπίπτει στο ερευνητικό επίπεδο περισσοφέρον της μιας επιστημών. Είναι διεθνές έγκλημα και κατά συνέπεια αφορά τους νομικούς. Είναι όμως ταυτόχρονα και ιστορικό γεγονός που δεν μπορεί να αφήνει ασυγκίνητους τους ιστορικούς. Σε ορισμένους τέλος ακραίες περιπτώσεις όπως τη δική μας, μετατρέπεται σε ιδεολόγημα, οπότε και αφορά όλους μας. Σήμερα μιλάμε για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Κανείς πλέον δεν αμφισβητεί στα σοβαρά την ιστορικότητά της. Πιστεύω όμως ότι είναι λάθος να βλέπουμε το συγκεκριμένο γεγονός ως μία μεμονωμένη ιστορική αδικοπραξία. Στην πραγματικότητα, η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου υπήρξε μέρος μιας πολύ ευρύτερης ιστορικής διαδικασίας που συνηθίζεται μέχρι και σήμερα. Ο 20ος αιώνας γνώρισε πολλές γενοκτονίες. Η μικρασιατική γη τις χειρότερες από αυτές. Η ιστορία του μικρασιατικού 20ου αιώνα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η διαρκής προσπάθεια ενός καθεστώτος, δεν τολμώ να πω ενός λαού, γιατί οι δικοί μας, οι πρόγονοί μας, έζησαν με τον τουρκικό λαό και σε πολλές περιπτώσεις μπορώ να πω ότι ήταν και ευχαριστημένοι. Δεν τολμώ λοιπόν να πω ενός λαού, αλλά ενός καθεστώτος να απεγκλωβιστεί από την ιστορία του τόπου. Σας θυμίζω την ιστορική πλέον τοποθέτηση των εκ των ιδεολογικών καθοδηγητών των Νεοτούρκων του δόκτωρα Μπεχετίν Σακίρ σε μυστική σύσκεψη το 1915. Τα έθνη που απόμειναν από παλιά στην αυτοκρατορία μας μοιάζουν με ξέρα και βλαβερά χόρτα που πρέπει να ξεριζωθούν. Άλλωστε, τα ντοκουμέντα του συνεδρίου των Νεοτούρκων το 1911 είναι αποκαλυπτικά. Η Τουρκία πρέπει να γίνει μωαμεθανική χώρα, όπως η μωαμεθανική δύναμη και οι μωαμεθανικές αντιλήψεις θα κυριαρχούν και κάθε άλλη θρησκευτική προπαγάνδα θα καταπνίγεται. Και είναι ολοκάθαρο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με την πειθό. Άρα πρέπει να χρησιμοποιηθεί βία. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί το μαχαίρι, το σπαθί. Αυτή ήταν η γενοκτόνος τακτική των Τούρκων, πάντοτε και στη σύγχρονη τους ακόμα ιστορία. Και ξέρετε, επειδή καμιά φορά ένας ομιλητής, ο οποίος ίσως θα τον καταλογιστούν ότι ξέρεις έχει τα αποθυμένα του ή τα ιστορικά του αποθυμένα, δεν θέλω να με προκαταλάβετε και να πείτε ότι εμείς επαγγελόμαστε ότι θα πρέπει να ανοίξουμε ήδη έναν πόλεμο με την Τουρκία. Όχι, εμείς δεν είπαμε ποτέ αυτό. Εμείς αυτό δικαιούμαστε, αυτό επιζητούμε, την δικαίωση και την αναγνώριση από το καθεστώς, το κεμαλικό καθεστώς, το οποίο διέπραξε την γενοκτονία σε βάρος των προγόνων μας, σε βάρος των ποντίων της Μικράς Ασίας.
Η αρχή λοιπόν αυτή τη γενοκτόνου τακτική έγινε στου Αρμενίου. Η συστηματική προσπάθεια τη εξόντωσή του έχει μείνει στην ιστορία ως η πρώτη προσπάθεια αναζήτηση μια τεχνική τη γενοκτονία. Άλλωστε, αυτή η τεχνογνωσία τη εθνοκτονία υπήρξε το μόνο αξιοσημείο του εξαγόγινου προϊόντου κεμαλισμού σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Την εφάρμοσαν οι Γερμανοί επί των Εβραίων, την εφάρμοσαν οι Σοβιετικοί επί των Γερμανών του Βόλγα, την εφάρμοσαν οι κεμαλιστές των Πόντου, την Ιωνία, στα χωριά των Χαλδαίων και των Ασσυρίων, στην πόλη, στην Κύπρο, στο Κουρδιστάν. Σήμερα την εφαρμόζουν ακόμα στους Άραβες της Αλεξανδρέτας, την γενοκτόνα τους αυτή τακτική. Η διεθνής κοινότητα στην προσπάθειά της να προστατευτεί από τη ραγδαία εξάπλωση και μεταξέλιξη των κάθε λογής εθνοκτονικών πρακτικών κατέληξε, όπως είπαμε, στη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας. Η βασική αρχή όμως αυτού του κειμένου είναι ότι η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει μόνο εθνοκτόνα φυσικά πρόσωπα και όχι εθνοκτόνα έθνη. Οχυρωμένο πίσω από αυτήν τη θεώρηση, καθώς και πίσω από την παραδοσιακή ανασφάλεια που προκαλεί στους Τούρκους το παραμικρό βλέμμα στην ιστορία, το κεμαλικό κατεστημένο απέφυγε συστηματικά να κλείσει τους λογαριασμούς του με το παρελθόν. Και αυτό συνεχίζεται και με το σημερινό κατεστημένο της γείτονας χώρας. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η Τουρκία έχει καταφέρει να εξασφαλίσει για τον εαυτό της ένα ιδιότυπο διεθνές καθεστώς. Διαπράττει αδικήματα που κανείς άλλος λαός, κανένα άλλο κράτος δεν τολμάει. Και συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και συνεχίζει να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων έχει τόσο μεγάλη σημασία. Και γίνεται επίκαιρο όσο ποτέ το θέμα με την προσπάθεια άνταξης στην Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι έπραξε η διεθνής κοινότητα και η Ελλάδα μέχρι τώρα. Ο πρέσβης Μόρκενταου, ο οποίος ήταν ο πρέσβης της Αμερικής στην Κωνσταντινούπολη στην εποχή εκείνη, ένας άνθρωπος που στην αρχή έδειχνε την ουδετερότητα που επιδεικνύουν συνήθως οι επαγγελματίες διπλωματικοί απέναντι στα γεγονότα της χώρας στην οποία ήταν τοποθετημένος, καταλήγει στο βιβλίο του για την περίοδο της γενοκτονίας. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα κομμάτι, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το τι ένας Αμερικάνος πρέσβης, ένας Αμερικάνος ο οποίος προάσπιζε τα συμφέροντα της χώρας του σε αυτή την περιοχή, έλεγε. Αναρωτιέμαι, και εδώ είναι το πραγματικό γεγονός και έχει τη σημασία του που προσπάθησε σε ένα κομμάτι του λόγου της η πρόεδρος να πει, και θα μου επιτρέψει να το πω εγώ λίγο πιο σύνθετο για το τι έκανε η Δύση και η Χριστιανή. Έλεγε λοιπόν ο Μόρκενταου, αναρωτιέμαι αν 400 εκατομμύρια χριστιανών που κατέχουν τον πλήρη έλεγχο της Ευρώπης και της Αμερικής θα παραβλέψουν αυτές τις προσβολές της τουρκικής κυβέρνησης, την τρομοκράτηση, τον αποτρόπαιο βασανισμό, τον φυλακισμό των γυναικών στα χαρέμια, τον βιασμό αθώων κοριτσιών, την πώλησή του σε τιμή 80 σέντ το καθένα, τη δολοφονία εκατοντάδων χιλιάδων μέσα στην οδηπορία και τη λιμοκτονία της Ερήμου, η καταστροφή χιλιάδων χωριών και πόλεων, η εσκεμμένη εκτέλεση ολόκληρου διαβολικού σχεδίου αφανισμού Αρμενίων, Ελλήνων, Σύριων χριστιανών της Τουρκίας, όλα αυτά άραγε θα παραμείνουν ατιμόρυτα. Θα επιτραπεί στους Τούρκους ακόμα και να ενθαρρυνθούν από τη βία τους. Δεν θα τους επιστρέψουμε το χτύπημα και έτσι θα φέρετε σε ίσους χριστιανούς σαν άμεσα σκυλιά ή μήπως θα ληφθούν έγκαιρα αυστηρά μέτρα για να σώσουν μια για πάντα τους ηλικουμήνοντες των αγαθών παλιών πολιτισμένων χριστιανικών λαών της Ανατολής από τα νύχια των Τούρκων. Το παράδειγμα Μόρκενταου δεν είναι μοναδικό. Και άλλοι δυτικοί διπλωμάτες, όπως ο Παλαμισίνη, ο αυστριακός πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη, επεσήμανε στην κυβέρνησή του με επιστολή στις 31 Δεκεμβρίου του 1916 την γενοκτόνο τακτική της Τουρκίας ή ο Γερμανός πρεσβευτής που ενημέρωσε τον αρχικαγκελάουερ Χόλουες στο Βερολίνο. Και η Δύση εκόφευσε. Είναι πολύ σημαντικό και σε όλη την βιβλιογραφία αναφέρεται με πάρα πολύ σαφή τρόπο το πώς όλοι οι πρεσβευτές και όλες οι διπλωματικές αποστολές αναφερόντουσαν στην γενοκτόνα τακτική που ακολουθούσε η Τουρκία. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία η αναφορά να γίνεται
από Γερμανούς πρέσβεις και από Γερμανούς γενικά πολιτικούς, διότι οι εμπνευστές αυτής της γενοκτόνου τακτικής για τους διάφορους πολιτικούς λόγους και για τους σιδηροδρόμους και για όλα τα άλλα που ανέφερε η πρόεδρος της Προηγούμενος και ο καθοδηγητής των Τούρκων, πρώτα του Αντουρχαμίδ, του Οθωμανού, μετά της Ιανδρίας και μετά του Κεμαλικού καθεστώτος, ήταν κατ' ουσίαν Γερμανοί. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν αναφέρονται αυτοί οι πρεσβευτές τους σε αυτό. Μέσα σε όλο όμως αυτό το έγκλημα, μέσα σε αυτή την εγκληματική διαδικασία που ακολουθήθηκε, τι έκανε η Ελλάδα? Γεωπολιτικοί λόγοι και κρατικές σκοπιμότητες επέβαλαν ώστε να παραμένει στη λύθη μια πετυχημένη αλλά λησμονημένη από τους νόμους της ανθρωπότητας πολιτική γενοκτονία. Στην αρχή η Ελλάδα, προσπαθώντας να συγκροτηθεί, δεν μπορούσε να ασχοληθεί με το ζήτημα. Έρχεται ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Εμφύλιος. Ειδικότερα όμως η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ το 1992 και η κυριαρχία του Νατοϊκού Δόγματος της Εκαιρεότητας της Τουρκίας απαγόρευε οποιαδήποτε διεκδίκηση για αναγνώριση του αντικείμενος. Αλλά όχι μόνο αυτό. Μας στέρισε το δικαίωμα στη μνήμη και την γνώση των λόγων που οδήγησαν στην αποδιάρθρωση και τον διασκορπισμό σε όλες τις εκδήλωσεις του πλανήτη μας. Χάρη αυτού του δόγματος, απαγορευόταν οποιαδήποτε ακόμα και μορφωτική και επιστημονική αναφορά στην περιοχή του ιστορικού πόνου. Το έγκλημα δηλαδή της γενοκτονίας είχε τη συνέχεια του με το έγκλημα της σιωπής και γενικά της αποσιώπησης αυτού του εγκλήματος. Όλοι οι λαοί που τους κακομεταχειρίστηκε η ιστορία, που είχαν μια ιστορία επίθεσης ενάντια στην ανθρώπινη τους ύπαρξη από τις δυνάμεις της βίας, του σοβινισμού και του ρατσισμού, καθιέρωσαν μια ημέρα μνήμης του δικού τους ολοκαυτώματος. Η Πόντη, ένα κομμάτι του ελληνισμού με μεγάλη προσφορά στον πολιτισμό της Μικράς Ασίας και του Έξινου Πόντου, δεν μπορούσαν να μείνουμε χωρίς μια ημέρα μνήμης του δικού μας ολοκαυτώματος. Μετά από πολλές και επίμονες προσπάθειες του Οργανωμένου Πολιτιακού Φόρου, με μονωμένες προσπάθειες ατόμων και σωματείων, ειδικά, και εδώ θέλω να κάνω αυτή την αναφορά, γιατί ξέρετε, υπάρχουν ορισμένα ιστορικά πράγματα και ιστορικά γεγονότα, τα οποία θα τα αναφέρει ούτως ή αλλιώς η ιστορία κάποτε. Για αυτήν λοιπόν την αναγνώριση που πετύχαμε εμείς στον Πολιτιακό Χώρο, η προσπάθεια ξεκίνησε ειδικά από το Κέντρο Πολιτιακών Μελετών και προσωπικά από τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Καθιερώθηκε η 19η Μαΐου κάθε έτους ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Είναι η ημέρα 19 Μαΐου 1919 που ο Μουσταφά Κεμάλ απομιμάζεται στην αμισός αυτοσούντα του πόντου και γίνεται ο ίδιος οργανωτής μια συστηματικής πολιτικής εξόντωσης των ποντίων. Έτσι σήμερα, η 19η Μαΐου 2003 είναι η 2007, συγγνώμη, 2007 είναι η 81η, αν δεν κάνω λάθος, επέτειος από την ημέρα της του 1919, από την διάπραξη του εγκλήματος, αλλά και αγωνιστικής κινητοποίησης και την αναγνώρισή του από το υπεύθυνο για αυτό το τουρκικό κράτος και τους θεσμούς της διεθνούς κοινότητας. Κάθε λαός έχει δικαίωμα και διεκδικεί με επιμονή την επίσημη αναγνώριση των δεδομένων που διεπράχθηκαν στον αντιδιών. Η διεκδίκηση δε αυτή θα γίνεται ιδιαίτερα επίσημη και έντονη, όσο το υπεύθυνο πολιτικό κράτος δεν θα δέχεται την αναγνώρισή του. Όσο μεγαλύτερη είναι η αδικία, όσο περισσότερο χρόνο αποκρίθηκαν τα γεγονότα, τόσο πιο έντονη είναι η επιθυμία μας για μια τέτοια αναγνώριση. Στη συνείδηση των Ελλήνων του πόντου, η γενοκτονία δεν περιορίζεται απλά στη φυσική εξόδου του ελληνικού χριστιανικού πολιτισμού. Συνεχίζεται μέχρι τις ημέρες μας με την καταστροφή των μνημείων που ανέδειξαν την πολιτιστική φυσιογνωμία του ελληνικού πόντου, τη συστηματική αλλίωση των στοιχείων και της ταυτότητας που μαρτυρούν το ιστορικό πέρασμα του ελληνισμού στην περιοχή για 3.000 χρόνια και την αμφισβήτηση της συνεισφοράς του στον πολιτισμό όρου του έξινου πόντου. Είναι τέλος, συνέχεια της γενοκτονίας, η αφομοιωτική πολιτική που εφαρμόζεται από το τουρκικό κράτος προς τους ελληνεγενείς πληθυσμούς που είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή του Μικρασιατικού πόντου, χωρίς να τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα στην ιστορική τους εθνική ταυτότητα. Η αναγνώριση της γενοκτονίας σαν γεγονός ξένο προς τις πανανθρώπινες αξίες και αντίθετα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου που κατοχυρώνει το δικαίωμα κάθε λαού να ζει ελεύθερα στις πατροπονικές του αιστείες
είναι λογικά η αναγνώριση και η καταδίκη της αδικίας στο σύνολό της. Είναι το γεγονός που δυνητικά προσφέρει το ηθικό αίρισμα και ανοίγει το δρόμο για την αμφισβήτηση και ανατροπή των εκτελεσμένων που επιβλήθηκαν κάτω από καθεστώς καταναγκασμού με βάση το δίκαιο του ισχυρότερου. Θεωρούμε ότι η λειτουργική ενσωμάτωση του αιτήματος για αναγνώριση της γενοκτονίας από τη διεθνή κοινότητα και από το τουρκικό κράτος στην ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ουσιαστική και απαραίτητη προϋπόθεση για την εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είναι εγγύηση ότι το δικαίωμα στη μνήμη, το βασικό σύνθημα των πολιτείων στην τελευταία 15ετία, θα έλεγα, θα αποκτήσει επιπρόσθετη διάστηση αποτελώντας την αφετηρία μιας άλλης μαχητικής διαπραγματευτικής πολιτικής. Από τους εκλεγμένους εκπροσώπους του ελληνικού λαού αναμένουμε να μείνουν συνεπείς στην ιστορική απόφαση του Φεβρουαρίου του 1994 που καθιέρωσε την ημέρα εθνικής μνήμης. Να απαιτήσουν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις να λάβουν κάθε δυνατό μέτρο για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας και τον εξαναγκασμό της Τουρκίας να παραδεχθεί τα εγκλήματα που διέπραξε την περίοδο εκείνη. Η δική μας προσπάθεια, ο αγώνας των πολιτείων σε όλο τον πλανήτη υπέρ της αλήθειας και της δικαιοσύνης, έχει μια πανανθρώπινη και οικουμενική αξία. Αποτελεί μέρος του αγώνα όλης της ανθρωπότητας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν οι λαοί επαγρυπνούν, κινητοποιούνται υπέρ της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, τότε δεν υπάρχουν περιθώρια για νέα ολοκαυτώματα. Γι' αυτό η ιστορική μας απέτηση για την αναγνώριση της γενοκτονίας από το υπεύθυνο για αυτό το τουρκικό κράτος έχει ταυτόχρονα τον χαρακτήρα της αίτησης για μια νέα ανθρώπινη συνέχεια στην περιοχή μας, χωρίς ολοκαυτώματα, πρωτογονισμούς και βαρβαρότητες. Είναι έκκληση να προχωρήσουν σε μια νέα κρατική θεώρηση της ιστορίας τους και να διεκδικήσουν, αναγνωρίζοντας τα αδικήματα που διαπράχθηκαν στο παρελθόν, μια άλλη πολιτιστική τουρκική ταυτότητα που θα είναι απαλλαγμένη από το μελανό στίγμα της κουρδιακής, της αρμενικής και της κουρδικής γενοκτονίας. Να σπάσουν δηλαδή εκείνες τις ψυχολογικές και πολιτιστικές σταθερές και τα σύμβολα που επιτρέπουν κατά περιόδους την επανάληψη κύκλων βίας και πογκρών ενάντια στους λαούς της περιοχής. Θεωρούμε όμως το ίδιο απαραίτητο η ημέρα εθνικής μνήμης να μην εκφεριστεί σε ουσιακή επέτειο στερημένου του ρωήματος που επέβαλε η καθιέρωσή της. Σε τελευταία ανάλυση, αυτό που απαιτείται είναι η ενημέρωση του ελληνικού λαού στην ιστορία του, ώστε να αναγνωρίσει τα λάθη, τις παραλήψεις, αλλά και αυτά που δικαιωματικά μπορεί να διεκδικήσει. Είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να εντάξει στα σχολικά βιβλία την ιστορία του κωδιακού ελληνισμού και να αποδώσει έτσι κατελάχιστο το φιλόμενο χρέος στους αθλήτες του έθνους μας. Ξέρω ότι σας έχω κουράσει, αλλά μια και μου δόθηκε ευκαιρία, ξέρετε, ίσως δεν θα είναι πάντοτε πολύ εύκολο να είμαι σε επικοινωνία μαζί σας. Όλα αυτά που αναφέραμε έχουν πολύ μεγάλη σημασία, διότι βλέπετε τι ακριβώς γίνεται και το τι διαμείβεται σήμερα. Η Τουρκία, δια του πρωθυπουργού της, ο οποίος είναι μουσουλμάνος ως προς τα πολιτικά του ιδεώδη, προσπαθεί να οθήσει την Τουρκία στην ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δεν θα ήταν και τόσο κακό. Και για μας ίσως θα ήταν ακόμα καλύτερο, γιατί θα μας δινόταν πολύ μεγάλες άλλες ευκαιρίες. Το ίδιο όμως προσπαθεί και το απολυταρχικό, το κεμαλικό καθεστώς το οποίο εκπροσωπείται από τους στρατιωτικούς της Τουρκίας. Και βλέπετε σε αυτήν τη σύγκρουση που σήμερα διαμείβεται και γίνεται στην Τουρκία, τι ακριβώς παίζεται. Και ο φόβος της Ελλάδας δεν πρέπει να είναι ένας εγγενής φόβος. Γι' αυτό και ίσως καμιά φορά απευθυνόμενοι στους πολιτικούς λέμε ότι εμείς, σαν λαός, σαν έθνος, ξεχάσαμε την ιστορία μας, δεν προσπαθήσαμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας όπως αυτά θα έπρεπε να τα διεκδικήσουμε και έτσι η Τουρκία, ακολουθώντας πάντοτε αυτή την γενοκτόνο πολιτική της, εκβιάζει το ελληνικό καθεστώς και μην ξεχνάμε, ξεκινώντας από τις παραβιάσεις του εθνικού μας αναέριου χώρου και όλων των άλλων των συμβάντων, όσα εκβιαστικά βράδια ενεργεί η Τουρκία. Είναι φανερό λοιπόν ότι υπάρχει ανάμεσα στον Ερντογάν και τους κεμαλικούς απομακρύνει ακόμα περισσότερο την κρίσιμη ημέρα
κατά την οποία η ευρωπαϊκή οικογένεια θα κληθεί να λάβει οριστική θέση επί της υποψηφιότητας της Τουρκίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η στιγμή, την οποία εγώ θεωρώ κορυφαία για την δοδιακή υπόθεση, θα αργήσει, αλλά είναι βέβαιο ότι κάποτε θα έρθει. Και οποιαδήποτε και αν είναι η απόφαση των ευρωπαϊκών λαών και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, είναι βέβαιο ότι δεν θα αφήνει αδιάφορο σε εμάς τους πόλεμους. Αν είναι θετική, εάν δηλαδή εισέλθει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχει δημιουργήσει μια νέα ιστορική πραγματικότητα. Όχι τόσο γιατί θα δημιουργεί όρους ειρηνικής παρενόσκησης, να πάμε δηλαδή να διεκδικήσουμε τον ιστορικό πόντο και να εγκατασταθούμε πάλι εκεί, το οποίο θα ήθελα πολύ προσωπικά να γίνει κάποια στιγμή να εγκατασταθώ εγώ εκεί, εάν θα το επέτρεπαν κάποια πράγματα. Όπως πίστευαν κάποτε κάποιοι ρομαντικοί, δηλαδή κάποιοι από τους δικούς μας τους πόντιους, υπέρθερμα λέγανε ότι θα πρέπει να πάμε να πάρουμε τον πόντο πίσω. Πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Η πατρίδα μας παραμένει η πατρίδα μας, οι ψυχές μας είναι εκεί και το λέει ένας πόντιος τέταρτης γενιάς, ο οποίος όταν πρωτοπήγε στον ιστορικό πόντο, ήταν σαν να είχε ζήσει εκεί, αναφέραμε στον εαυτό μου, από τις εφηγήσεις της γιαγιάς μου και όταν προχωρούσα στον δρόμο προς την Παναγία Σουμελά, και να μου επιτρέψουν οι αγαπητοί συνέλληνες να το πω ποντιακά, και έλεγα το Ρουμάνια με τα, και τα Ρασία με τα Λευτοκάρια, εθάρνα ότι εγώ η γενέθα εκές. Δηλαδή, πίστευα ότι γεννήθηκα εκεί, ότι τον ήξερα αυτόν τον χώρο. Και φυσικά όταν αντίκρισα το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, δεν χρειάζεται να σας πω. Και σας ανέφερα προηγούμενα ότι τον ιστορικό πόντο, τον πόντο τον έχω περπατήσει βήμα-βήμα από τα Γεωργιανά σύνορα μέχρι το τελευταίο σημάδι του ιστορικού πόντου. Αν είναι λοιπόν θετική και μπει, η Τουρκία θα δημιουργεί μια καινούργια ιστορική πραγματικότητα και όπως είπαμε, όχι τόσο γιατί θα δημιουργήσει τους όρους της ειρηνικής παρενόσκησης όπως κάποιοι δικοί μας φανταζόντουσαν, αλλά γιατί θα δίνει το δικαίωμα στον καθένα από εμάς να τιμήσει τους νεκρούς του όχι εδώ, στην Αθήνα, ή στον Πύργο ή στην Πάτρα ή όπως οποιοδήποτε άλλο σημείο της Ελλάδας, αλλά στον πραγματικό τόπο του μαρτυρίου τους. Και η Τουρκία ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι υποχρεωμένη να σεβαστεί όχι μόνο την παρουσία μας, αλλά και την αντίληψή μας για την ιστορία. Φανταστείτε, γιατί αυτό το επιτρέπει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, μια κεντρική εκδήλωση για την καινοτομία, όχι στην Αθήνα, ούτε στη Θεσσαλονίκη, όπως έγινε πολύ μεγάλη συγκέντρωση από θέμα σας σήμερα, ούτε εδώ στις εκδηλώσεις που κάνετε, αλλά στην κεντρική πλατεία της Τραπεζούντας, στους πρόφοδες του λόφου που σήμερα φιλοξενεί το Μνημείο του Ιστορία του Κοντιακού Ελληνισμού, του το Πάλος Μάνα. Και τότε θα έχουμε αυτό το δικαίωμα. Λέγεται την μία προϋπόθεση, αν η Τουρκία μπει. Σήμερα ακούγεται τοπικό, όμως σε μια απολύτως εναρμονισμένη με τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού πολιτισμού Τουρκία, θα είναι αυτονόητο το δικαίωμά μας. Αν πάλι η τουρκική υποψηφιότητα απορριφθεί, τότε όλοι εμείς οι πόντιοι που παλέψαμε με το δικό μας ο καθένας τρόπο προκειμένου να αναγνωριστεί το αίτημα που συντελέστηκε σε βάρος των προγόνων μας, θα μπορούμε να νιώθουμε την ικανοποίηση ότι συνεισφέραμε κι εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις προκειμένου να διαφωτίσουμε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και να προστατεύσουμε το ευρωπαϊκό πεκτημένο από το θανάσιμο κίνδυνο που διέταξε να χρησιμοποιηθεί ως νομιμοποιητικό άλοθη της ασιατικής βαρβαρότητας. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι παρά τα όσα έγιναν, δεν κατόρθωσαν να μας εξωτερήσουν από την ιστορία. Η μοίρα θέλησε όχι μόνο να επιβιώσουμε, αλλά και να είμαστε παρόντες στην κρισιμότερη δοκιμασία του σύγχρονου τουρκικού έθνους. Όχι πλέον ως θύματα, αλλά ως κριτές. Και τελειώνοντας, αγαπητοί συμπατριώτες, θα ήθελα να σας πω ότι μέσα στο δικαίωμα του ποντιακού ελληνισμού, το οποίο είναι δικαίωμα του ελληνικού έθνους, θα πρέπει να χαραχθεί μια εθνική πολιτική. Και εθνική πολιτική είναι η πρωτοβουλία της Ελλάδας υπέρ των δικαιωμάτων του ελληνισμού. Και είναι δικαίωμα του ελληνισμού και δικαίωμα του ποντιακού ελληνισμού στη μνήμη.
Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Αναντίδη για όλα όσα μας είπε. Ήταν πολύ διαφορετικά. Να έρθουμε όμως στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκδήλωσης και να κλείσουμε, τουλάχιστον μέσα στην αίθουσα, γιατί μετά θα επακολουθήσει. Υπάρχει ένα μπουφές έξω με φιλιακά ερέσματα και επίσης υπάρχει ένας αριθμός φωτογραφιών από την ιδιοκτονία, ο οποίος πραγματικά είναι πολύ. Φωτογραφίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Λοιπόν, να περάσουμε στο τελευταίο μέρος από το χορευτικό συγκρότημα της Πάτρας. Να ευχαριστήσουμε όλο το χορευτικό, τον δάσκαλό του, τον Κώστα τον Παυλίδη, την υπεύθυνη, την Χρυσούλα του Πολυδομίου και βέβαια τον πρόεδρο του συλλόγου της Πάτρας, τον κύριο Βασίλη Τσελεπίδη. Εγώ διαζώσεις θα μιλήσω, γιατί δεν ετοιμάστηκα με γραπτά και με παρακάλεσε η κυρία Πρόεδρος της Σοφία μας να πω δύο λόγια. Κύριε πρώην Πρόεδρε της Ομοσπονδίας μας, κυρία Πρόεδρε των αδελφών μας του Πύργου, πατριώτησες και πατριώτες, συνέλληνες, πριν από μερικά χρόνια, ερχόμενος εδώ με την οικογένειά μου να επισκεφτώ την αρχαία Ολυμπία, επειδή είμαι και λίγο παρατηρητικός, μου αρέσει η ιστορία, παρατηρούσα τα γραπτά που υπάρχουν επάνω στα αναθήματα. Και κάπως ένα ανάθημα, δηλαδή αφιέρωμα, έγραφε συνοπαίων πόλης. Ειλικρινά ανατρίχιασα. Ξέρουμε από την ιστορία ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες που γίνονταν εδώ κοντά σας, στην αρχαία Ολυμπία, δεν συμμετείχαν μη Έλληνες, δηλαδή βάρβαροι. Μόνο Έλληνες. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα τόσο περήφανος, επιβεβαίωσα δηλαδή το ότι είμαι γνήσιος Έλληνας, συνοπαίων ανάθημα. Και έτυχε να γεννηθώ, γιατί η συνόπη είναι μόνο μία στον κόσμο. Στον κόσμο που είδαμε προηγουμένως. Και η δεύτερη συνόπη είναι η νέα συνόπη Πρεβέζης, όπου εγώ γεννήθηκα. Και έχω 30 χρόνια τώρα στην Πάτρα και διαπονεύω τους ποντίους της Πάτρας. Τους αδελφούς μας της Πάτρας. Ευχαριστώ. Τελικά, Σοφία μας συγκίνησες πάλι το απόγευμα. Έχουμε τώρα 2-3 μέρες κλαίμε, μας έκανες πάλι τα κατάφερες να κλάψουμε για σήμερα. Εν πάση όμως περιπτώσει, είναι το καθήκον μας αυτό, να πούμε στον κόσμο, στους συνέλληνες, ποιοι είμαστε εμείς οι πόδιοι. Και θα το δείτε τώρα με τους χορούς μας. Συγχαρητήρια για τη σημερινή εκδήλωση, Σοφία. Εμείς οι πόδιοι της Πάτρας, θα είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και για να γελάσουμε λίγο, τον προλαλήσαντα, εμείς οι πατρινοί τον βγάζαμε πρόεδρο. Ο Νίκος ο Αγανακλήδης ήταν άξιος πρόεδρος για πολλά χρόνια στην Ομοσπονδία μας. Από εμάς πήγε στην Αυστραλία, Νίκο, και μου έλεγε. Η πιο μακρινή μου ομιλία είναι ο Πύργος εμένα, το ξέρεις. Είχα ζήσει και ξαναπήγε για να μιλήσει για την Ανατολή. Είχα πει πολλά χρόνια. Το 1975. Και πάλι σας ευχαριστώ και σας εύχομαι επιτυχίες να έχετε εδώ οι αδελφοί μας οι πρώτοι του Πύργου και εμείς, ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, θα το κάνουμε να βοηθάει ο ένας τον άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Να αναφέρω μόνο σε αυτά που έχει πει ο κ. Τσελεπίδης, ότι η συνόπη ήταν η πρώτη απική
της Μιλήτου, της Ιωνική Μιλήτου, Μίλητος, και ότι η Σινώπη εκ των υστέρων έφτιαξε πια οι Σαδουκίες και έτσι υπάρχουν οι περισσότερες πόλεις στον πόντο. Αν θέλετε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε επιλέξει όμως τέτοιους χορούς που να ταιριάζουν στην σημερινή ημέρα. Thank you.